Κύριος ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων πετελειωμένων, ασπίκας των δούλων σου σώτεραν απαυτό, φυλάτων αυτάσεις την μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Σου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται σαν άπαστο και τα στιγμά στον δούλο σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Τον πεπαιδημένον αυτός και τα στιγμά στον δούλο σου σώτερα να πάσω και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Λέισον και ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρεων ιας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως των εν της ιερής συγκαδελφών ημών και υπέρ της χωρητήν εαυτής παμπλημένη μα εκουσιώνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σα η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη.
Του Μαρτίου κάθε έτους να γιορτάζουμε την επέτειο της μάχης του Βαρδικάμπου. Μιας μάχης που αποτελεί άλλη μια ένδοξη σελίδα της εθνικής μας ιστορίας. Αποτελεί πρόκληση για μένα να προσπαθήσει κανείς στα στενά χρονικά περιθώρια της σημερινής τελετής να αφηγηθεί τις πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας των μαχητών του Βαρδικάμπου. Ωστόσο, όσες δυσκολίες και αν παρουσιάζει ένα τέτοιο εγχείρημα, θεωρώ πως αξίζει να γίνει μνήμα των γεγονότων, ιδιαίτερα για τους αμέτωχους νέους, ώστε να πληροφορηθούν, να φρονηματιστούν και να αποκομίσουν χρήσιμα διδάγματα. Ήταν Μάρτης λοιπόν του 1943, όταν η βαριά μπότα του κατακτητή πλάκωνε την ελληνική γη. Οι Ιταλοί της διαβόητης Φινάντζας, που είχε εγκατασταθεί στη Σιάτισσα τον Απρίλιο του 1942, λαιλατούν σπίτια, φυλακίζουν, δέρνουν, βασανίζουν αλίπητα για την πιο ασήμαντη αφορμή. Ο λαός βαθιά οργισμένος υπομένει καρτερικά και ετοιμάζεται. Η μέρα που θα έπαιρναν εκδίκηση τα όνειρα των σκλαβωμένων, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Ηλίτης, δεν θα αργήσει να έρθει. Στις 3 Μαρτίου, μέρα Τετάρτη, το ΕΑΜ Σιάτιστας πληροφορείται πως μεγάλη φάλαγγα του Ιταλικού στρατού με πολεμοφόδια και τρόφιμα θα κινούνταν από την Κοζάνη με κατεύθυνση τη Σιάτισσα και τα Γρεβενά. Ο Ελλάς, υπό τον Αλέκο Ρώσιο Υψηλάντη, προχωρά τότε σε μαζική κινητοποίηση των κατοίκων της Σιάτισσας για την αντιμετώπιση των δυνάμεων των κατακτητών. Το κάλεσμά του θα βρει θερμή ανταπόκριση στους Σιατιστινούς. Έτσι, κατόπιν τούτο, 6 δεκαρχίες καταλαμβάνουν την περιοχή του μικρού γεφυριού της Βίγλας. Πράγματι, το πρωί της 4ης Μαρτίου, όταν το Ιταλικό κομβόι των 10 αυτοκινήτων περνά από το σημείο Βίγλα, οι αγωνιστές ρίχνουν την πρώτη χειροβομβίδα και πιάνονται οι πρώτοι Ιταλοί εχμάλωτοι. Συγκεκριμένα από την Ιταλική φάλαγγα των 180 ανδρών, 15 σκοτώνονται, οι υπόλοιποι παραδίδονται, εκτός του τελευταίου αυτοκινήτου που κάνει αναστροφή και φεύγει προς Κοζάνη. Μεγάλες ποσότητες τροφίμου και όπλων έρχονται στα χέρια των ανταρτών, οι οποίοι έχουν μόνο 3 τραυματίες σε αυτή τη φάση. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιταλός διοικητής της φρουράς των Γρεβενών, Περόνε Πασκονέλη, στέλνει έναν λόγο για την ενίσχυση των μαχόμενων τμήματων. Ωστόσο, ο λόγος αυτός καθυλώνεται από τις δυνάμεις του Ελλάς στη γέφυρα του Αλιάκμονα. Μετά και από αυτό το πλήγμα, ο Πασκονέλη κινητοποιεί ολόκληρο το τάγμα προκειμένου να συντρίψει τις αντάρτικες δυνάμεις και να ανακαταλάβει τη Σιάτιστα. Στο μεταξύ, ο Ελλάς κινητοποιεί όλα τα αντάρτικα τμήματά του στις γύρω περιοχές, Τσοτήλι, Βογατσικό, Γρεβενά και αλλού, συγκεντρώνοντας περίπου 600 άντρες. Το πρωί της 5ης Μαρτίου, 600 Ιταλοί στρατιώτες περνούν τη γέφυρα του Αλιάκμονα και το μεσημέρι επιτίθονται στις θέσεις των ανταρτών στα υψώματα της Σιάτιστας. Αρχικά οι αντάρτες αποθούν τους Ιταλούς, αλλά με την αντεπίθεσή τους οι Ιταλοί κερδίζουν έδαφος, απειλώντας τη Σιάτιστα αφού πλησιάζουν στα 300 μέτρα στα πρώτα σπίτια της Γεράνιας. Ωστόσο, η πίστη στο δίκιο του αγώνα και ο πόδος της ελευθερίας οπλίζει με δύναμη τη θέληση των Σιατιστινών για μία ακόμη σκληρή αναμέτρηση με τον άνανδρο κατακτητή. Η μάχη βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της, όμως οι υπερασπιστές, αναλογιζόμενοι τα δεινά μίας επερχόμενης ήττας, μάχονται παλικαρίσια. Οι ηρωικές φιγούρες του Ηλία Δηλιαβέρη και του Γιάννη Στεργίου ή Ραχαίου,
που επιτίθονται με ευστοχία στον εχθρό υπερασπιζόμενοι τα πάτρια εδάφη. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η Ιταλία δυνατούν να προχωρήσουν και ανατρέπονται. Ταυτόχρονα καταλυτική είναι η παρέμβαση των δεκαρχιών των Βεντζίων υπό το Μίτσο Ζιγούρα, τον καπετάν Πελεολόγο, ο οποίος κολυμπώντας κυριολεκτικά στον Αλιάκμονα φτάνει να παρενοχλεί το σταθμό διοίκησης των Ιταλών. Οι Ιταλοί τότε αναγκάζονται να συμπτύξουν τους τρεις λόχους και έτσι η Σιάτισσα θα γλιτώσει από το θανάσιμο αγκάλιασμα των Ιταλών. Στη διάρκεια της νύχτας λοιπόν κινητοποιούνται αγωνιστές από όλα τα χωριά της περιοχής και παίρνουν θέση στο Φαρδίκαμπο, περικυκλώνοντας έτσι τους Ιταλούς από παντού. Η μάχη αρχίζει, ωστόσο τεχνικές δυσκολίες οδηγούν στην απόκρουση της πρώτης επίθεσης. Μία νέα επίθεση το απόγευμα αποτυγχάνει επίσης. Τα ιταλικά αεροπλάνα καθιστούν δύσκολη τη δράση των αγωνιστών. Σπίτια της Σιάτισσας βομβαρδίζονται. Οι περιστέρα γκερεχτές σκοτώνονται στην αυλή του σπιτιού της, ενώ κάποιοι άμαχοι σιατιστινοί τραυματίζονται. Παρόλα αυτά, οι αγωνιστές κατορθώνουν να κλέψουν πλήθος εφοδίων που προορίζονται για τους Ιταλούς. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η πίεση των ανταρτών σε συνδυασμό με την πείνα και την κούραση εξουθενώνουν τους Ιταλούς και τους οδηγούν στην παράδοση και στην αιχμαλωσία. Η 7η Μαρτίου σηματοδοτεί την ανεφόρουν παράδοση των Ιταλών πέρα από τους νεκρούς και από τους τραυματίες. Αλλά και από την άλλη πλευρά των Ελλήνων οι απώλειες είναι αισθητές. Ήρωες πεσόντες, Ηγούτας Παναγιώτης, Ότας Γεώργιος, Παπαγιάννης Θήμιος από τον Αγιώργη Γρεβενών και τραυματίες οι Καϊνάρης Χαρίσιος, Τζόνος Χρήστος, Ζήσης Μπούρτσος, Μάνιος Νικόλαος και Καρακουλάκης Παναγιώτης. Όπως επίσης είχαμε τραυματίες τόσο και από τα τμήματα άλλων περιοχών, όσο και από τον άμαχο πληθυσμό. Στρατιωτικό παράδοξο, θαύμα, είναι μερικοί μόνο από τους χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν στη μάχη του Φαρδικάμπου. Ωστόσο δεν ήταν ούτε στρατιωτικό παράδοξο, ούτε θαύμα. Ούτε ξαφνικό, ούτε τυχαίο. Η μάχη του Φαρδικάμπου είναι καρπός και θρίαμβος του γνήσιου τοπικού αντιστασιακού κινήματος της Δυτικής Μακεδονίας που γεννήθηκε στις πρώτες μέρες της κατοχής. Είναι πρωτίστως όμως ο αγώνας και η νίκη των γενναίων κατοίκων της πόλης μας, των απλών ανθρώπων που με το μεγαλείο της ψυχής τους υπερεύησαν τα ανθρώπινα όρια και πάλεψαν για το δίκαιο και τη λευτεριά. Σε αυτούς όλους λοιπόν τους επώνυμους αλλά και ανώνυμους αγωνιστές της μάχης του Φαρδικάμπου οφείλουμε όλοι εμείς οι σημερινοί Έλληνες να αποτίσουμε φόρο τιμής. Και ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι η υιοθέτηση πνεύματος σύμπνοιας, θάρρους και αγωνιστικότητας μπροστά στις δύσκολες προκλήσεις της εποχής μας. Αιωνία του συμνήμη. Σας ευχαριστώ.